Και θα καλημερίσουμε εδώ τον πρώτο μα προσκεκλημένο, ο οποίο είναι ο κύριο Νίκο Ρόμπαμπα, εκτελεστικό διευθυντή. Καλώ ήρθατε. Καλημέρα σα. Γεια σα. Λοιπόν, η είδηση, έτσι όπω έσκασε και με τίτλου, είναι 770 ευρώ ετησίω, χάνει κάθε Έλληνα λόγω τη έλλειψη κεφαλαιοποιητικού συστήματο. Να δώσουμε του ορισμού, καταρχά, τι σημαίνει κεφαλαιοποιητικό συνταξιδωτικό σύστημα και τι σημαίνει ένα διανεμητικό. Πολύ ωραία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι ακροατέ σα και οι περισσότεροι Έλληνε δεν το συνειδητοποιούν. Ε, υπάρχουν δύο μορφές ε, συνταξιοδοτικών συστημάτων. Το ένα είναι το αναδιανεμητικό, το οποίο έχουμε σχεδόν σε αποκλειστικότητα στην Ελλάδα, που τι σημαίνει απλά, ότι οι σφορές που πληρώνουν οι εργαζόμενοι πάνε απευθεία και γίνονται συντάξεις ε, που παίρνουν οι συνταξιούχοι. Το, ο, δε, η δεύτερη μορφή είναι το κεφαλοποιητικό σύστημα, στο οποίο οι εισφορές των εργαζομένων πάνε και αποταμιεύονται και επενδύονται και όταν έρθει η ώρα να πάρουν συντάξεις, τις παίρνουν ε, πίσω. Άρα η, η ουσιαστική διαφορά είναι η επένδυση. Το αναδιανεμητικό δεν εμπεριέχει επένδυση. Ακριβώς. Το κεφαλαιοποιητικό ε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του συνταξιοδοτικού συστήματος στον Καναδά. Επενδύονται τα χρήματα των ε, φορολογουμένων. Ακριβώς αυτό ισχύει. Ε, στην αρχή τα περισσότερα συνταξιδοτικά συστήματα ξεκινήσαν και ήταν αναγεννημητικά. Διότι είχαν το πλεονέκτημα ότι μπορούσαν από την αρχή να δίνουν συντάξει στου uh, ηλικιωμένου χωρί να έχουν πληρώσει εισφορέ. Και ήταν, είναι μια δομή συνταξιδοτικού συστήματο που στην, όταν έχει πολλού εργαζόμενου και λόγου συνταξιούχου μπορεί να δίνει αρ αρκετά μεγάλε συντάξει. Άρα, μετά τον ε, πόλεμο, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον ε, κόσμο, αυτό το σύστημα ήταν πάρα πολύ καλό. Σήμερα, που έχουμε πολύ λιγότερου εργαζόμενου σε σχέση με του συνταξιούχου, είναι μια δομή συστήματο που δεν είναι βιώσιμη. Και άρα το κεφαλαιοποιητικό, έτσι όπω λέει και η λέξη, δημιουργεί κεφάλαιο μέσα από επενδύσει. Ένα φαν δηλαδή διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία από τι εισφορέ των ασφαλιζόμενων Ακριβώς. έτσι, και τα αυγατίζει μέσα από επενδύσει και μετά αυτά επιστρέφουν. Ακριβώ. Ε, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν τέτοια φαν που υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίε για το πώ επενδύουν. Επενδύουν πολύ συντηρητικά, δεν παίρνουν μεγάλα ρίσκα. Και το πλεονέκτημα που έχει αυτή η διαδικασία είναι ότι οι αποδόσει του κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικές. Άρα, οι συντάξει που μπορούν να δώσουν αυτά τα συστήματα είναι πολύ μεγαλύτερε από τα αναδιανεμητικά που έχουμε σήμερα. Και τώρα, γιατί λέμε ότι ο Έλληνα χάνει ετησίω 770 ευρώ. Αν συγκρίνουμε τον, τον βαθμό που τα, οι χώρε του ΟΣΑ έχουν κεφαλαιοποιητικά συστήματα και συγκρίνουμε την Ελλάδα με το μέσο όρο, θα δούμε ότι η Ελλάδα υπολείπεται. Ουσιαστικά, η Ελλάδα έχει το, το πιο μικρό κεφαλαιοποιητικό σύστημα από όλε τι χώρε του ΟΣΑ Και για να δείξουμε κάποια ενδεικτικά παραδείγματα, γιατί. Συχνά ε, ακούμε ότι το κεφαλαιοτητικό σύστημα είναι κάτι το οποίο είναι κακό. Αν δούμε τις τέσσερες ε, κορυφαίες χώρες αυτό το διάγραμμα, βλέπουμε ότι οι τρεις είναι σκανδιναβικές χώρες. Είναι η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία. Η τέταρτη από τις ε, κορυφαίες είναι η Ολλανδία, διότι αυτές οι χώρες διαπιστώσανε το πρόβλημα νωρί και την δεκαετία του 1990 μεταβήκανε σταδιακά και εν μέρη από ένα διανεμητικό σύστημα σε ένα κεφαλοποιητικό. Συνδυαστικά δηλαδή. Ακριβώ. Ε, οι περισσότερε χώρε έχουν ένα συνδυασμό ε, και. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνει σταδιακά και αρκετά νωρί. Τώρα, εδώ σε αυτό το διάγραμμα, κύριε Ρομπόπα, τι παρακολουθούμε, ότι εκτό από την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο και Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Λιθουανία βάζουν εξτράλεφτα στο συνταξιδωτικό που προκύπτουν από φορολόγηση. Όχι, όχι. Εδώ πέρα βλέπουμε κατά πόσον οι εισφορές των εργαζομένων πάνε και κεφαλαιοποιούνται και επενδύονται και κατά πόσον αυτή η αλλαγή έχει γίνει σε ένα αρκετά μεγάλο βάθος χρόνου ώστε να υπάρχει ένα σημαντικό κεφάλαιο ως ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο είναι διαθέσιμο και επενδυμένο. Άρα στη Δανία είναι 210% Τις εκατ... του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή διαθέσιμο στα κεφαλαιοποιητικά συνταξιδοτικά συστήματα. Ακριβώς. Ενώ στην Ελλάδα είμαστε μείον ε, 0,7. Είναι Α, δε δεν δε είναι, είναι μείω. Όχι, δεν είναι μείον. Γιατί βλέπουμε απλώς... την μπάρα από κάτω. Α, η μπάρα είναι από κάτω, είναι, κάτω ναι, είναι στο 10. Ναι. Εδώ πέρα αυτό που είναι σημαντικό και νομίζω ότι οι ακροατές σας μπορούν να το καταλάβουν γιατί... Είναι εκπαιδευμένοι οι <laughs> <η τελεθεατές μας, laughs> Είναι εκπαιδευμένοι <laughs> οι τελεθεατές σας. Όταν έχεις ένα κεφαλοποιητικό σύστημα, ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι έχεις κεφάλαια για να επενδύσεις στην αγορά σου. Και στην Ελλάδα έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα επενδύσεων αυτή τη στιγμή. Το είχαμε και πριν την κρίση και στη διάρκεια τη κρίση ουσιαστικά είχαμε αποκεφαλοποίηση και χρειάζομαστε επενδύσει. Άρα, από τι σημαντικέ συμβολέ του κεφαλαιοπτικού συστήματο είναι ότι έχει χρήματα τα οποία μπορεί να επενδύσει και όταν έχει επενδύσει, έχει ανάπτυξη, έχει αυξήσει μισθών, αυξήσει του ΑΕΠ. Άλλωστε, ένα από τα συμπεράσματα που έχουμε είναι ότι ο μέσο Έλληνα ε, χάνει 770 ευρώ, που, το οποίο προκύπτει καθαρά από αυτό, από okay. την έλλειψη των επενδύσεων. Ετησίω. Ετησίω, ναι. Αυτό γίνεται με την υπόθεση ότι αν είχαμε το μέσο όρο του κεφαλαιοποιητικού συστήματο του ΟΣΑ, θα είχαμε περίπου 3,4% έξτρα ανάπτυξη, και αν το υπολογίσουμε αυτή, την επίπτωση αυτή σε μια δεκαετία, προκύπτουν αυτά τα 770 ευρώ. Και είναι, δεν είναι μόνο για του ενταξιούχου, είναι για, το, για τον κάθε πολίτη διότι ε, μέσα από τις ε, επενδύσεις που γίνονται από το κεφαλαιοποιητικό σύστημα αυξάνεται η ανάπτυξη. Εδώ τώρα στην κάρτα που βλέπουμε ε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα η οποία χάνει 770 ευρώ ετησίως. Είναι και η Λιθουανία, είναι και η Ισπανία, και η Ιταλία, και, 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 και η Γαλλία και η Γερμανία στην οποία μάλιστα η Γερμανία χάνονται 1600 ευρώ ετησίως. Πώς αιτιολογείται αυτό? Ουσιαστικά ε, η διαφορά της Γερμανίας παρόλο που έχει πιο ισχυρό κεφαλαιοπτικό σύστημα είναι προκύπτει ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ah. Άρα η διαφορά είναι ότι επειδή έχουμε καλύτερη ανάπτυξη, προκύπτουν αυτά τα νούμερα. Και στην Ελλάδα, επειδή το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι πολύ μικρότερο, τα χρήματα που χάνουμε είναι λιγότερα αναλογικά σε σύγκριση με την Γερμανία. Τώρα Έχω δύο ερωτήματα, κύριε Ρόπαπα. Το πρώτο ερώτημα είναι πόσο έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση σε αυτή την αιμοδοσία για να υποστηρίξουμε το συνταξιοδοτικό μας σύστημα. Έχει επηρεάσει σημαντικά, αλλά εγώ θα επέμενα σε μια άλλη διάσταση. Ουσιαστικά, η κρίση σε μεγάλο ποσοστό είναι αποτέλεσμα του συνταξιοδοτικού συστήματος. Τα ελλείμματα που παρήγαγε το συνταξιοδοτικό σύστημα στην Ελλάδα πριν την κρίση είναι, είναι τεράστια. Δηλαδή, σε μεγάλο ποσοστό... Η χρεοκοπία μα οφείλεται στο ότι δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αναδιαρθώσουμε το συνταξιοδοτικό σύστημα νωρί όπω το κάνανε τα σκανδιναβικά κράτη. Άρα, εδώ είναι λίγο η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα, και μάλλον το συνταξιοδοτικό είναι η αρχή τη γέννηση του προβλήματο. Δηλαδή η αδυναμία μα να ανταποκριθούμε και πόσο σημαντικό είναι ότι το δημογραφικό μας είναι πληγωμένο και οι παραγωγικές δυνάμεις είναι μειωμένε και συνεχώς θα βαίνουν μειωμένες. Κοιτάξτε, πάλι εδώ μπαίνουμε στη διαδικασία της κότας και του αυγού. Πάλι και θα πάμε. Πάλι και θα πάμε. Προφανώς το, το, το πόσε γεννήσει έχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικές. Βέβαια, ακόμα και να λύναμε το δημογραφικό μας σήμερα, θα το βλέπουμε αυτό στην επίπτωσή του στο συνταξιδοτικό μετά από 20-30 χρόνια. Άρα, πρέπει να ξέρουμε ότι τα προβλήματα που βλέπουμε στο συνταξιδοτικό έχουν σχεδόν προδιαγραφεί από την υπογεννητικότητα. Γιατί ξέρουμε πόσα παιδιά είχαν γεννηθεί πριν 20 χρόνια, τόσα θα μπουν στην αγορά εργασία σήμερα. Σωστά. Άρα υπάρχει ένα θέμα ότι πρέπει να το λύσουμε ω πρόβλημα, αλλά αυτό είναι μια λύση η οποία έχει πολύ μεγάλο, μεγάλο βάθο χρόνο. Εδώ... Υ... Ναι, Υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία μπορούμε και πρέπει να κάνουμε. Ε, το ένα είναι να βελτιώσουμε την ανάπτυξη. Άρα όταν έχουμε περισσότερα εισοδήματα. Τα... Το ποσοστό των συντάξεων ω ποσοστό το ΑΕΠ μικρότερο. Είμαστε σε καλή τροχιά. Ακριβώς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε την απασχόληση του πληθυσμού. Γιατί σημασία δεν έχει μόνο πόσο μεγάλο είναι ο πληθυσμό, σημασία έχει και πόσοι εργάζονται. Mm -hmm. Άρα, αυτό είναι επίση πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία έχει ξεκινήσει να προσπαθεί να τα κάνει η κυβέρνηση, όπω η δυνατότητα εργασία των συνταξιούχων. Ωστε ναι. να μπορούν να καλύψουν και έναν μέρο των αναγκών του και επίση να συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία. Χωρί αυτό βέβαια να σημαίνει ότι θα έχει ένα συνταξιούχο ο οποίο θα είναι σε μεγάλη ηλικία και θα καλύπτει μόνο του με την εργασία του τι ανάγκε. Δεν είναι να κόψει τι συντάξει, αλλά να έχουν και κάποιο ένα ταμπού ισόδυμα. σε σχέση με την επένδυση αυτών των ποσών ω κοινωνία. Έχουμε γενικά μεγάλο ταμπού με τι επενδύσει και υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία που σου λέει ότι θα τα επενδύσει, θα τα χάσει. Θα κερδοσκοπήσει, θα τζογάρει. Στην Ελλάδα, με το κομμάτι τη ε, επένδυση έχουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει βέβαια απ' την άλλη να σκεφτούμε ότι έχουμε και μια κακή προστορία ω ε, κοινωνία και οικονομία, διότι είχαμε και το, ο, τη φούσκα του χρηματιστηρίου, την οποία την ε, διαχειριστήκαμε με έναν τρόπο που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που καταστραφήκανε. Άρα, πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μα ότι το πώ επενδύουμε στο χρηματιστήριο είναι πολύ σημαντικό, αλλά στο κομμάτι το συνταξιοδοτικό, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που σε όλο τον κόσμο το έχουμε αντιμετωπίσει και δεν χρειάζεται να αφευρίσκουμε τον τροχό. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που κάνουν στο εξωτερικό. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στι σκανδιναβικέ χώρε, εγώ επιμένω στο παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών, γιατί όλοι οι Έλληνε, οι περισσότεροι Έλληνε, τι θαυμάζουν. Είναι οι χώρε που έχουν το πιο ισχυρό κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Θα ήθελα δύο πράγματα να προσθέσω. Το ένα είναι η συζήτηση που κάνουμε πριν πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα που μέσα σε όλα μα ε, μας βοηθάει να μπούμε και στο ραντάρ των μεγάλων ε, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών φαντς γιατί ακριβώς αυτά τα φαντς ε, στο καταστατικό τους ορίζεται ότι δεν μπορούν να επενδύσουν σε οικονομίες οι οποίες δεν έχουν την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό το λέω σε σχέση με την ασφάλεια και το ρίσκο των σχετικών επενδύσεων. Και το άλλο είναι ότι επειδή είπατε ότι έχουμε μια κακή προϊστορία επενδυτική που δημιουργεί φόβο, Ταυτόχρονα έχουμε πολύ ανησυχητικά δεδομένα και νομίζω έχει ενδιαφέρον να δείξουμε εδώ δύο κάρτε για το δημογραφικό με δεδομένα που έχει δημοσιεύσει σε πρόσφατη έκθεσή του ο και δείχνουν καταρχά το πώ πηγαίνει το. Ε, η ισορροπία, το ισοζύγιο της υπογεννητικότητας, αλλά και το πώς πηγαίνει η ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων που εργάζονται και των ανθρώπων που είναι άνω των 65 ετών. Δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμε τι κάρτε. Πρώτον, για τη γύρωση... Είμαστε λίγο έτοιμοι λίγο να είναι. δώσουμε λίγο Όχι. χρόνο στο κοντρόλ, γιατί μη στην αλλαγή θέματο. Ε, οπότε... Όχι, δεν είναι αλλαγή θέματο, είναι το ίδιο θέμα. Και <laughs> το δημογραφικό, δεν θα... Ναι. θα το συνδέαμε. συνδέαμε. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται λίγο χρόνο. Ε, άρα λοιπόν. Δεν είναι αργά, λέτε κύριε Ρόμπαπα, για να επιταχύνουμε λίγο. Εγώ με όλα αυτά τα οποία μας λέγατε, αντιλαμβάνομαι ότι είμαστε και αναλφάβητοι οικονομικά. Ο μέσος Έλληνας. Κοιτάξτε... Δηλαδή ακούμε επένδυση και έχετε δίκιο, πάει το μυαλό μας στο, στο χάος του χρηματιστηρίου, τη δεκαετία του 2000, ε, Καταρχά, να ξεκινήσω λέγοντα ότι ο οικονομικό εγγραμματισμό στην Ελλάδα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ξεκινάει ήδη από το σχολείο όπου τα παιδιά δεν μαθαίνουν οικονομικά. Δηλαδή, μάθημα οικονομικών υπάρχει μόνο στην κατεύθυνση τη τρίτη λυκείου, που σημαίνει ότι τα περισσότερα παιδιά τελειώνουν το λύκειο χωρί να μαθαίνουν οτιδήποτε για τα οικονομικά. Δεν μαθαίνουν τι είναι το επιτόκιο, δεν μαθαίνουν τι είναι ο πληθωρισμό, Then... Τι τα έμαθε αυτά, Παύλο, στα μαθήματα. Είχαμε ένα μάθημα, όπω λέτε, ήταν ένα μονομάθημα yeah. οικονομικών. Μία μέρα δηλαδή. Μία ώρα, μία ώρα, μία μέρα. Νομίζω δεν ήταν ένα από τα βασικά μαθήματα. Μία ώρα τη βδομάδα. Κάπω έτσι. Λάτι. Ναι, κάπως έτσι. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να μαθαίνουμε και στο σχολείο κάποια βασικά πράγματα και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που προσπαθούμε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών να το, να το, πετύχουμε. Και από εκεί και πέρα είναι και μια παιδεία να εκπαιδευτεί ο κόσμο να σκέφτεται και να μην φοβάται τι ε, επενδύσει. Και προφανώ υπάρχουν τρόποι που ένα πολίτη μπορεί να επενδύσει με ασφάλεια. Υπάρχουν και τρόποι που πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά και θα πρέπει να συνιστούμε σε κάποιον που δεν ξέρει να επενδύσει στο χρηματιστήριο να το σκεφτεί πολύ σοβαρά. Υπάρχουν τρόποι όμω που κάποιο μπορεί να επενδύσει με χαμηλό ρίσκο και χωρί να πρέπει να ασχολείται όλη τη μέρα στο χρηματιστήριο. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό. Θα σα παροτρύνουμε λοιπόν να είστε στην παρέα μα. Ο Παύλο έχει όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ. Την πρώτη εισαγωγή την έχει κάνει ήδη που βασίζεται στο συνέδριο του Economy. Το οποίο παρακολουθεί το για το δημογραφικό. Για το δημογραφικό. Απλά ήθελα να δείξουμε αυτέ τι κάρτε και να μα κάνετε ένα σχόλιο γιατί είπατε ότι η ανάγκη για κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκύπτει ταυτόχρονα με τη μείωση των εργαζομένων ως ποσοστό που αναλογεί στους ανθρώπους που είναι άνω των 65, δηλαδή εκτός της αγοράς εργασίας. Οι σχετικέ κάρτε δείχνουν πρώτον τη γύρανση του πληθυσμού, η οποία προχωράει χωρί φρένο στην Ελλάδα. Και εδώ πέρα έχουμε συγκριτικά τι γεννήσει που αντιστοιχούν ανά σε Ελλάδα και στον ΟΑΣΑ. Στον ΟΣΑ. Το 1962 ήταν δύο... 30. το 1982 2,10. Το Αυτά δύο... είναι γεννήσεις, ναι Παύλο. Γεννήσεις, είναι γεννήσεις Άρα γυναίκα. μια γυναίκα έκανε 2,3 παιδιά. Άνα, μπράβο, ακριβώς. Το 2002 1,32. Το 2022, δηλαδή πρόπερση, είμαστε 2024, 1,37. Αυτά είναι τα ιστορικά δεδομένα. Και σε σχέση με τις προβλέψεις του ΩΣΑ, το 2042 θα αντιστοιχούν 1,45 γεννήσεις ανά γυναίκα και το 2062 1,5 γεννήσεις ανά γυναίκα. Με άλλα λόγια, η υπογεννητικότητα θα βαίνει όλο και χειρότερα για τη χώρα μας. Η ίδιο όμως, αλλά λίγο καλύτερα, τα δεδομένα για τον ΟΣΑ, δηλαδή για την παγκόσμια κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, Παύλο, εδώ παρατηρούμε ότι είμαστε στο χειρότερο σημείο τώρα, το 2022 δηλαδή. Ναι, και αρχίζει να αντιστρέφεται, αλλά όχι αρκετά για να αλλάξει τα δεδομένα και τι ανάγκε πιθανά για ένα κεφαλαιοποιητικό συνταξιδοτικό σύστημα. Πάμε τώρα, αυτή η κάρτα είναι από το World Data Lab, που δείχνει ότι με ταχύτερου ρυθμού γερνάει η Ελλάδα από ότι ο μέσο όρο τη Ευρώπη. Η μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι με τον ρυθμό 11% ενώ στην Ευρώπη 9%, ενώ η μείωση των εργαζομένων 15% στην Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχο ρυθμό στην Ευρώπη είναι 10%. Και πάμε και στην επόμενη κάρτα, η οποία δείχνει τι εκρηκτικές επιπτώσει που έχει η υπογεννητικότητα για την αγορά εργασία. Εκεί βλέπουμε ότι στην Ελλάδα το 1952 αντιστοιχούσαν 12,9 άτομα άνω των 65 ετών σε 100 εργαζομένους. Το 62 αντιστοιχούσαν 14,9 άτομα σε 100 εργαζομένους, το 92 24,1, το 2022 πρόπερση αντιστοιχούσαν περίπου 40 άτομα άνω των 65 ετών ανά 100 εργαζομένους και κατά τις προβλέψεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΩΣΑ θα αντιστοιχούν το 2052 70 άτομα άνω των 65 ετών στους 100 εργαζομένους στην αγορά εργασίας και το 82 πολύ μακρινά αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι προβλέψεις του ΩΣΑ, σχεδόν 80 άτομα άνω των 65 ετών. Εδώ τώρα να παραμείνουμε σε αυτή την κάρτα. Εσεί τι συμπέρασμα βγάζετε, κύριε Ρόμπαπα, Καταρχά. Τι έρχεται, ε, Καταρχά, να ξέρουμε ότι αυτά τα δεδομένα που βλέπουμε εδώ, ξέρουμε με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα ότι έρχονται. Δεν είναι προβλέψει οι οποίε επειδή τι βλέπουμε πολύ σε ένα μεγάλο βάθο χρόνου. Για παράδειγμα, το τι θα γίνει το 2040-2050. Το ξέρουμε δηλαδή, δεν είναι πρόβλεψη που έχει στατιστικό ρίσκο και αβεβαιότητα. Για τα επόμενα χρόνια είναι ίσω λίγο μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Θα, θα θέλω να επιστρέψουμε στην πρώτη διαφάνεια που είχαμε, που είχαμε το 1980, ε, 2,1 παιδιά ανα γυναίκα. Να. Αυτό είναι περίπου το, ο αριθμό που σε βοηθάει να έχει ένα σταθερό πληθυσμό. Α, αυτό είναι δηλαδή. ο... Ο τρέχον ναι. ρυθμός ναι. που κάτι είναι. κάτι παραπάνω από δύο. Ισό. Το οποίο σημαίνει ότι ένα ανδρόγυνο ε, έχει λίγο παραπάνω από δύο παιδιά. Άρα για να έχεις ένα σταθερό πληθυσμό πρέπει να είσαι στο 2,1. Αυτά είναι περίπου στη γενιά που μεγάλωσα εγώ δηλαδή. Όπου Ακριβώς. όντως η μέση ελληνική οικογένεια έχει τουλάχιστον δύο παιδιά και κάποιε και τρία. Ήταν μια κανονικότητα αυτό. Ακριβώς. Σχεδόν καμία οικογένεια δεν ήξερε που να έχει μόνο ένα παιδί. Ναι Άρα... Κρατάμε στο μυαλό μας ότι σήμερα στο κομμάτι της αγοράς-εργασίας αυτό που βιώνουμε έχει ήδη ε, πραγματοποιηθεί από την δεκαετία του 80 και του 90. Δηλαδή σταδιακά από το 2,1 πέσαμε πιο χαμηλά. Άρα έχουμε το, το αποτέλεσμα ότι ο αριθμός των εργαζομένων σε σχέση με τους ηλικιωμένους που είχαμε την μεταπολεμική γενιά που ήταν ε, ε, πολυπληθείς, έχει αρχίσει και είναι προβληματικός. Άρα δεν ήταν δύσκολο να προβλέψουμε ότι η κρίση στο συνταξιδοτικό θα έρθει με δεδομένο ότι είχαμε ένα αποκλειστικά αναδιανεμητικό σύστημα το οποίο έδινε και πολύ υψηλές εντάξεις σε σχέση με τους μισθούς διότι όταν είχε αποφασιστεί αυτό ήταν δυνατό. Ε, μου έρχεται στο μυαλό και αν κάνω λάθο και με πατάει η μνήμη μου, διορθώστε με κύριε Ροπαπά. Ήταν το συνταξιδοτικό, το ασφαλιστικό σύστημα Γιάννη, το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλε αντιδράσει. Θυμάμαι καλά. Σωστά. Ήταν πολύ τολμηρό. Και σχεδόν σοκαριστικό για την ελληνική κοινωνία. Ακριβώ. Αλλά ναι. μάλλον προφητικό. Ναι, ουσιαστικά το, το συνταξιοδοτικό, αν το είχαμε αλλάξει εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με τι προτάσει τη Επιτροπή Σπράου, τα πράγματα θα, στη χώρα θα ήταν πολύ διαφορετικά και είναι πολύ, πολύ πιθανό ότι δεν θα είχαμε χρωκοπήσει. Αλήθεια λέτε. Βεβαίω. Ποια εποχή ήταν τώρα, δεν μπορώ να. Είναι τέλο τη δεκαετία του 90, αν θυμάμαι καλά. Ε, ήταν ακόμα και τότε, ήταν αργά αλλά ήταν αρκετά νωρί για να κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε το σύστημα και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Άρα δεν το κάναμε και η διαφορά που βλέπουμε με τι σκανδιναμικέ χώρε που είδαμε πόσο καλά τα πάνε στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι αντίστοιχη. Στη Σουηδία, κάποια στιγμή το συνταξιωτικό του σύστημα στη δεκαετία του 1990 σχεδόν χρεοκόπησε. Καθίσανε όλα τα πολιτικά κόμματα μαζί, συζητήσανε ποια ε, ε, λύση θα εφαρμόσουν του πήρε σχεδόν 10 χρόνια για να την εφαρμόσουν. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε τη μια μέρα στην Δεν άλλη. Δεν ήταν ένα νομοσχέδιο και τελειώσαμε. Ήταν Όχι. επίπονο. Ήταν ένα νομοσχέδιο το οποίο το αποφασίσανε όλοι μαζί και το εφαρμόσανε στην διάρκεια αρκετών κυβερνήσεων. Ε, Δεν έγινε σε ένα-δύο χρόνια. Είναι μια σταδιακή μετάβαση. Αλλά πήρανε μια απόφαση και την ακολουθήσανε μετά από μια σοβαρή συζήτηση. Στην Ελλάδα περιμένουμε να σκάσει το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε με τσιρότα εκ των υστέρων. Και το κάνουμε αυτό διαρκώ. Πρέπει αυτό να το κάνουμε πιο συστηματικά. Ε, ε, αυτή η πρόταση για είχε ακριβώ αυτή την τομή. Πρότεινε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Όχι, δεν ήταν τόσο τολμηρή. Και παρόλο που δεν ήταν τόσο τολμηρή, δεν πέρασε. Τώρα, αν αποφάσιζε η πολιτεία στην Ελλάδα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή του συνταξιδοτικού συστήματος εκτός από τα ζητήματα. Πολιτική βούληση, αποφασιστικότητα κόστου. Ε, ποια θα ήταν η νούμερο ένα δυσκολία σε αυτή τη μετάβαση, Λοιπόν, ο λόγο που είναι καλό να παίρνουμε νωρί τι αποφάσει είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η μετάβαση από ένα αναδιανεμητικό σύστημα σε ένα κεφαλαιοποιητικό. Και γι' αυτό και κανένα δεν το κάνει, και θεωρώ ότι και η κυβέρνηση αυτά που λέμε τα συνειδητοποιεί. Αλλά είναι δύσκολο να τα λύσει όταν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο μετά από μια χρεοκοπία. Και να εξηγήσω γιατί, γιατί είναι δύσκολο. Σε ένα αναδιανεμητικό σύστημα, οι σφορέ που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή πάνε και μετατρέπονται απευθεία σε συντάξει. Και σήμερα στην Ελλάδα, για να πληρωθούν οι συντάξει, περίπου τα μισά έρχονται από σφορέ, τα άλλα μισά έρχονται από την γενική φορολογία. Άρα, οι σφορέ που πληρώνουμε ω εργαζόμενοι, που είναι πολύ υψηλέ, δεν φτάνουν για να πληρώσουμε τι συντάξη των συνταξιούχων. Βάζουμε και από τον γενικό προπολογισμό, από την Μάλιστα. γενική φορολογία. Αν πούμε ότι οι σφορές που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή πάνε και κεφαλοποιούνται, αυτομάτως υπάρχει ένα χρηματοδοτικό κενό, το οποίο το κράτος θα πρέπει να έρθει να το καλύψει, γιατί πρέπει να βρεθούν χρήματα να, πάνε, να πληρωθούν οι συντάξεις. Άρα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις ε, 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 απότομα, Γι' αυτό το λόγο άλλωστε η κυβέρνηση ψήφισε πριν ε, λίγα χρόνια ότι οι καινούργοι εργαζόμενοι έχουν κεφαλοποιητικό σύστημα, άρα ένα μέρος των εισφορών τους πάει και κεφαλοποιείται, αλλά αυτό αφορά μόνο τους νέους που μπαίνουν στην εργασία. Με αυτό το ρυθμό δεν θα λύσουμε το πρόβλημα παρά μόνο όταν θα φτάσουμε το 2050-2060, το ίσως και αργότερα. Κύριε Ρώπο, Άρα ο... έχουμε ένα πρόβλημα εδώ ο... 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 που ο... Ο... θα πάθος βρούμε τα που είναι εκεί στη ζώνη των, των 30, λίγο πριν Λίγο μετά δεν ξέρω ακριβώ. Ας ακριβώς, μην αποκαλύψουμε και... το έτω, Θα το κρατήσω έτσι <laughs> με ένα μυστήριο. Θα πάρει σύνταξη, πιστεύετε. Yeah. Δεν θα μιλήσω για μένα, που πραγματικά είναι η αγωνία μου πολλαπλάσια, αλλά θα πάω και σε ανθρώπου που είναι πιο νέοι. Που μάλλον η κατάσταση θα δυσχεραίνει. Θεωρώ ότι όλοι θα πάρουμε συντάξει. Οι πιο νέοι που θα ξεκινάνε με κεφαλοποιητικό σύστημα είναι αρκετά πιο σίγουρο ότι τα χρήματα που έχουν ε, ουσιαστικά αποταμιεύσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, θα μετατραπούν σε συντάξεις ε, στο μέλλον. Αλλά τι συντάξει που πήρε η προηγούμενη γενιά και οι γονεί μα δεν θα τι δούμε. Και ακόμα και σήμερα έτσι όπως είναι δομημένο το, το, σύστημα, δεν είναι απαραίτητα βιώσιμο, εκτός αν κάνουμε σταδιακά συγκεκριμένα πράγματα που οδηγήσουν σε, στην ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, το να μπορεί ένας συνταξιούχο συνταξιούχος να εργάζεται. Ένα από τα προβλήματα που έχουμε στο συνταξιωτικό είναι ότι οι άνθρωποι ζουν πολύ περισσότερο. Αυτό όμω δεν είναι πρόβλημα, είναι πλεονέκτημα. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να ζήσουμε παραπάνω. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα μπορούμε να πάρουμε σύνταξη στα 60 ή στα 65. Αν φτάσουμε κάποια στιγμή να ζούμε 100 έτη, για να ζούμε 100 έτη και να παίρνουμε 35 χρόνια σύνταξη, θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε αποταμιεύσει ιστο... αντίστοιχα. Άρα θα πρέπει να έχουμε δυνατότητα να εργαζόμαστε σε ένα μικρό ποσοστό, να κάνουμε δυσκο... δουλειέ οι οποίε δεν είναι χειρονακτικέ και δύσκολε και να συμπληρώνουμε το εισόδημά μα. Θυμάμαι ότι στο συνέδριο του Economist για το Δημογραφικό, ο Wolfgang Φέγκλερ, που είναι πρώην επικεφαλή οικονομολόγο τη Παγκόσμια Τράπεζα, είχε προτείνει σαν λύσει για το πρόβλημα που φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει το συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, ένα, αλλά και την αξιοποίηση των μεταναστευτικών ρόλων, ώστε να πέσουν χρήματα μέσα στα ταμεία. Ισχύουν και τα δύο. Στην Ελλάδα, εξαιτία τη κρίση, αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει και νομικά. Το όριο συνταξιδοδότηση επανυπολογίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση το προσδόκιμο τη ζωή των ανθρώπων όταν γίνουν 65. Άρα, αυτό το έχουμε λύσει. Δεν χρειάζεται να ψηφίζουμε κάθε λίγο και λιγάκι στην Βουλή και να αποφασίσουμε πώ θα αλλάζει. Και είναι λογικό. Όταν θα ζούμε περισσότερο, που θα πρέπει να, αντίστοιχα να έχουμε δουλέψει περισσότερο και προφανώ η μετανάστευση μπορεί να καλύψει ένα ποσοστό αυτών των ε, αναγκών, ε, διότι υπάρχει ανάγκη για εργατικό δυναμικό και είναι δεδομένο ότι υπάρχουν και πολλέ δουλειέ που στι ανεπτυγμένε κοινωνίε κανένα. Ε, Πολίτη δεν θέλει να κάνει. Κανένα δεν θέλει να δουλέψει στα χωράφια, δεν θέλει να δουλέψει στι οικοδομέ. Άρα εκτό από το συνταξιδοτικό, υπάρχει η ανάγκη από εργατικό δυναμικό που υπάρχουν δουλειέ τι οποίε οι Έλληνε δεν θέλουν να κάνουν θα και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Θα πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα που κάπω ο μέσο Έλληνα δεν θέλει και να το παραδεχτεί. Δηλαδή ούτε και το μετανάστη θέλει α. να τον δει στην αγορά εργασία, να νομιμοποιείται, αλλά ούτε και να μαζέψει φράουλε, ελιέ, πορτοκάλια. Ναι, και Θέλει. επειδή ε, άκουγα την εκπομπή σα και λίγο νωρίτερα, πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μα και ένα ποσοστό των προβλημάτων τη ακρίβεια που έχουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική παραγωγή που βλέπουμε ιδίω ε, στα λαχανικά, γενικά στην ελληνική γεωργική παραγωγή, είναι ότι έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών, διότι παραδοσιακά από τη δεκαετία των 90 το, την ανάγκη αυτή την καλύπταμε μέσω της παράνομης μετανάστευση. Ε, τα τελευταία χρόνια ε, η κυβέρνηση έχει κλείσει τα σύνορα, αλλά δεν έχουμε παράνομη μετανάστευση και αυτό έχει, είναι προφανώ κάτι το οποίο είναι ε, και θετικό. Αλλά αντίστοιχα δεν έχουμε ε, ανθρώπου να δουλέψουν στα χωράφια ε, και αυτό αυξάνει το κόστο παραγωγή. Άρα θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να βελτιώσουμε το σύστημα νόμιμη μετανάστευση. Η αντίδραση των πολιτών και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρουμε και σε όλο τον κόσμο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην παράνομη μετανάστευση. Δηλαδή βλέπουμε χώρες με υψηλά ποσοστά μετανάστευσης όπως η Αυστραλία για παράδειγμα, που έχει πολύ μεγαλύτερη μετανάστευση από τη η Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια αντίδραση στη μετανάστευση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με έναν ελεγχόμενο τρόπο και οι πολίτες αισθάνονται ασφαλείς στο κομμάτι αυτό. Άρα... καλοδέχεται. Τους καρσορίζει τους μετανάστες. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρομπαπά. Μάλλον θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα Γιατί ευχαριστώ. υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να εμπεδώσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστούμε πολύ. Καλή μέρα.